Ακούτε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι έγραψε εδώ η Γεωργία για να σας παρουσιάσουμε το θέμα. Ούζο. Όταν πεις, γίνεσαι ευθύς. Βασιλιάς, δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Αυτό είναι δικό σου ποίημα? Όχι. Α, μπα. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να γνωρίσετε τον ελληνικό θάνατο ή μήπως θέλετε να το ξανασκεφτείτε? Εμείς δεν το πολύ σκεφτήκαμε και τον δοκιμάσαμε. Μην τρομάζετε όμως, στην ωραία Ελλάδα μόνο ο θάνατος δεν θα σας έρθει. Διότι όταν εμείς μιλάμε για ελληνικό θάνατο, μιλάμε για ουζομεζέδες. Και όταν μιλάμε για ωραία Ελλάδα, μιλάμε για το ουζερί που βρίσκεται στο λιμάνι του Γαλαξιδίου. Αποφασίσαμε να έρθουμε να δέσουμε την παράδοση με το σήμερα. Επειδή όμως το ουζάκι ανοίγει συνήθως την όρεξη, αν θελήσετε να φάτε και κάτι παραπάνω, μην τραπείτε να το ζητήσετε, γιατί... Υπάρχει και ο κόκορας, ο κρασάτος. Οι σπεσιαλιτέ μας είναι πίτες διάφορες, οι οποίες σερβίρονται ανάλογα με την εποχή, όπως παραδείγματι οι σπανακοτυρόπιτες, η κολοκυθόπιτα, η τραχανόπιτα, η αυγόπιτα. Αυτά βέβαια, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, δένουν αυτά. Και ακόμα έχουμε το παραδοσιακό τα κελέμια, τα οποία είναι τα κρεμμύδια, τα γεμιστά με ρύζι και κύμα και με διάφορα άλλα υλικά μέσα. Έχουμε τη μελιτζάνα, το παπουτσάκι με το τυρί, τη γεμιστή, στο φούρνο αυτή, η οποία είναι ένα ωραίο φαγητό και το προτιμούν πολλοί πελάτες. Παράλληλα, έχουμε το χταποδάκι στη σκάρα, το καλαμαράκι το γεμιστό που είναι με πιπεριά, με τυρί, γεμιστό στη σκάρα και αυτό. Έχετε πάρει πρωινό στον Μπρούνο, έχετε προσκυνήσει σε εκκλησίες, έχετε πάει στα μουσεία, έχετε φάει, έχετε πιει ούζα. Τώρα, γιατί πιέτε ούζα μετά το φαγητό, δεν το κατάλαβα, συνήθως πριν τα πίνουν αυτά, αλλά τέλος πάντων. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Τι μένει, κάτι μένει. Νύχτα. Νύχτα. Νύχτα στο Γαλαξίδι. Τι έχει κάπου να πας, έχει μπαρότσαρκα εκεί πέρα, αρκετά σημαντική. Ξεκινάς κλασικά βασικά στο Γαλαξίδι, με καφεδάκι. Α, στη ναι. Συνέχεια πας σε ένα μπαρ έτσι, με ναι. Ξένη μουσική και τα λοιπά, χορεύεις, πίνεις τα διάφορα ποτά σου και μετά κλείνεις με ένα μπαρ που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Κλείνεις ως άνθρωπος, δηλαδή? Όχι, κλείνεις ως διασκέδαση. Α, κλείνεις ως διασκέδαση. Που παίζει ελληνικά. Πιστεύεις ότι πάντα κλείνει η διασκέδαση και κλείνει η διασκέδαση βράδυ, για το βράδυ. Τι ώρα γίνονται όλα αυτά, Γεωργία? Αυτά ξεκινάς από τις 10 περίπου και φτάνεις μέχρι τις 6 το πρωί. Μέχρι τις 6. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτή την παρότσαρκα στο Γαλαξίδι και εδώ είμαστε πάλι. Η διασκέδαση στο Γαλαξίδι ξεκινάει μαζί με το σούρουπο και ξεκινάει κλασικά. Καφές και στη συνέχεια ξεσάλωμα όπου τραβάει η ψυχούλα σας. Εδώ και 13 χρόνια, μέρα νύχτα, ένας παλιός ναυτικός που σίγουρα ξέρει τι σημαίνει αλλά και πώς πρέπει να ξεκινήσει η διασκέδασή σας, έφτιαξε τη δικιά του γωνιά, το Ρεμέτζο. Η νεολαία μέχρι 10-11 η ώρα πίνει τον καφέ, έτσι ένα από το μετά πηγαίνει σε κάποια άλλα μαγαζιά που έχουν πιο έντονη μουσική και περνάει τις υπόλοιπες ώρες. Το Ρεμέτζο θεωρείται στέκει για τους γαλαξιδιώτες? Βέβαια, θεωρείται στέκει, όπως σας είπα και πριν, ήταν το μοναδικό που άνοιξε και όχι μόνο για τους γαλαξιδιώτες, και από τα γύρω χωριά. Και από την Άμψη και από την Ιταλία, θα πρέπει να πιούμε ένα καφέ στο Ρεμέτζο. Η συνέχεια έπεται στο Λιοτρίβι. Το όνομά του αυτό κρατάει 150 χρόνια. Είναι από... Τι γίνεται, τι 150 χρόνια? Είναι ιστορία από παλαιό Λιοτριβίο που τρίβαν τις ελιές. Και το κρατήσαμε το όνομα από προσπάβου. Το μαγαζί πρώτα ήταν ταβέρνα και το συνεχίσαμε από το 92 σαν μπαρ. Γιατί μπαρ, τι αλλάζει στην εποχή? Θέλαμε να φέρουμε λίγο πιο τη νεολαία να διασκεδάζει και στην επαρχία. Η νεολαία του Γαλαξιδίου διασκεδάζει? Από ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα παιδιά είναι από το Γαλαξίδι και οι υπόλοιποι είναι από όλη τη Φωκίδα και από Αθήνα. Τι προσφέρει το Λιοτρίβι? Ομορφιά, ωραία. Είναι το καλύτερο στη Φωκίδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος και γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα να διασκεδάσουμε. Για να μην μας δείτε. Γλέντι όμως, ειδικά στο Γαλαξίδι, χωρίς ελληνική μουσική δεν νοείται. Εσείς μετά από τόσα χρόνια, τελικά τι πιστεύετε, η νεολαία αγαπάει το ελληνικό ή το ξένο τραγούδι? Αυτό είναι κατά διαστήματα. Τώρα είναι τα ελληνικά, μπορεί αργότερα να είναι τα ξένα. Ποιοι άνθρωποι έρχονται στο Μπολερό? Από ηλικία. Όλες οι ηλικίες. Από 18 χρονών μέχρι 60. Εδώ τι κάνει κράψη?
περισσότερο ελληνική μουσική. Εδώ βρίσκεται η καλή διασκέδαση. Είναι πολύ όμορφα. Έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι αλητήριοι τύποι που πήγαν στο Γαλαξίδι πέρασαν πάρα πολύ καλά. Ναι. Έτσι. Πέρασαν πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε πρώτον ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε ως εκπομπή στο Signature Travel που μας ξαναπήγε. Και βέβαια. Δεύτερον να πούμε ένα δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ στο Λαπαστέρια που μας δίνει γλυκά και τρώμε εμείς εδώ να γλυκιανόμαστε που δεν πήγαμε στο Γαλαξίδι. Τρίτο και σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να πάει στο Γαλαξίδι ο κάθε ένας που είδε αυτή την εκπομπή, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Οστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς που μας φιλοξένησε εμάς σήμερα εδώ και μας έδωσε όλες τις παροχές που χρειαζόμασταν για να πούμε αυτά τα εμπνευσμένα πράγματα που είπαμε, Γεωργία, μαζί. Ναι, έτσι. Πολύ εμπνευσμένα, όντως. Ωραία. Και να ευχηθούμε καλά ταξίδια σε όσους πάνε, όπου πάνε. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε άλλο, να πούμε πάλι για το Signature Travel. Το έχω πει 4 φορές, αυτό κόβεται. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή τελείωσε. Έχω πει. Πάει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εκτός των τυχών της Αθήνας και εντός του Γαλαξιδίου ήταν για όλους μας υπέροχα. Πόσο άλλωστε θα μπορούσε να μην ήταν, αφού και φέτος έχουμε την υπογραφή του Signature Travel στα ταξίδια μας. Δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι ένα μέρος που απέχει περίπου 3 ώρες από την Αθήνα έχει τόση ομορφιά να δείξει. Γνωρίσαμε από κοντά τις γαλαξιδιώτικες ομορφιές, κάναμε καινούριους φίλους και απολαύσαμε την εξαίρετη τοπική κουζίνα. Το που πάμε όμως δεν ξέρει μόνο να δουλεύει, άλλωστε η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Και όταν το βράδυ έρχεται, το που πάμε ξέρει που πάει και ξέρει και να διασκεδάζει. Λοιπόν, αυτό ήτανε, τελείωσε. Ό,τι είδατε, είδατε και εσάβριο τα καλύτερα.